Hello everybody, Πέτρος εδώ πέρα για μια ακόμη φορά για ένα καινούριο βιντεάκι το οποίο στο συγκεκριμένο βιντεάκι παιδιά θα ασχοληθούμε με το demo το οποίο έχει κυκλοφορήσει για το Long Fallen Distance ή δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρεται το πρώτο, δηλαδή οι δύο πρώτες λέξεις, συγχωρέστε με γι' αυτό. Βασικά θα καθίσουμε λίγο για ένα τεταρτάκι λίγο να δούμε πόσο ξύλο μπορούμε να φάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, όσον αφορά για το demo, έχω κάνει κατευθείαν skip ό,τι cinematic υπάρχει, να μην υπάρχει κάποιο spoiler για αρχή κτλ. Κουτουλουπού, τα γνωστά. Έχω παίξει λιγάκι και θα δούμε λιγάκι τώρα σε μια περιοχή την οποία είμαστε, η οποία μάλλον φαντάζομαι ότι είναι ίσως φτιαγμένη για το demo μόνο. Οπότε θα πάμε να δούμε λιγάκι τους μηχανισμούς, βασικά μηχανισμούς, παιδιά. Κύριο και βασικό. Δεν είναι σαν το Dark Souls ή το Elden Ring το παιχνίδι. Έχει λίγο διαφορετικό χειρισμό, παίζει πάρα πολύ με το deflect και το parry. Γενικά πρέπει λίγο να έχεις λίγο IQ από 180 και πάνω για να περάσεις το πρώτο μομπάκι. Οπότε έχει θεματάκια. Δυσκολεύει λίγο στην αρχή. Όσον αφορά για το tutorial, παιδιά, θα το ξαναπαίξω στην αρχή, διότι είναι απλό λόγο του ότι σου σκάει τόσες πολλές πληροφορίες μαζί που δεν γίνεται να τις επεξεργάσεις εκείνη την ώρα, και ειδικά τα συστήματα που έχουν βάλει όσον αφορά για τους εχθρούς, κάποιες, πώς λένε, κάποιες μπάρες που ανεβαίνουν τα νούμερα, το difficulty του εχθρού κτλ. Anyway, απλά θα παίξουμε λίγο να χαλοπαιδιάσουμε, να δούμε λίγο το παιχνιδάκι μας, το οποίο κυκλοφορεί εννοείται στο Game Pass. Οπότε ξεκινάμε, πάμε continue από εκεί πέρα που το έχουμε, που το είχα αφήσει μάλλον, αν θέλει να πατήσει continue, τέλεια. Αν δείτε ότι έχει και μπόλικα save files, νομίζω πρέπει να το πάτησα τόσο γρήγορα και να πήγε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι. Ναι, γιατί πάρε σε κοντίνιο, αγαλά χαζός. Δεν πήρες, παιδιά, κάτι δικά μου. Σήμερα περάσαμε και πήγαμε και στην Gameathlon και είδαμε και τον αγαπητό Δημήτρη από το Xbox Hellas. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, το 10 λοιπόν το οποίο έχουμε, παιδιά, είναι γιατί σκοτώσαμε κάμποσους εχθρούς. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα backtrack πίσω για να δούμε 2-3 πραγματάκια. Καταρχάς, με το χ είναι η light σας επίθεση που κάνει και όλο αυτό το combo. Με το y είναι η special επίθεση η οποία υπάρχει. Και υπάρχει άλλη μια special επίθεση και είναι αυτή. Να πω την αμαρτία μου τώρα, κάτω-κάτω που γεμίζει μπάρα και ξαφνικά ξανασβήνει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς δίνει η μπάρα, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί αυτό θα το καταλάβουμε όταν θα παίξουμε για πρώτη φορά το παιχνίδι. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα τρελό μομπάκι το οποίο είναι σε level 16 που απλά δεν ξέρω απλά γιατί το βάλανε, μάλλον για να πάμε σε συγκεκριμένη περιοχή. Και έχουμε και αυτόν εδώ πέρα τον κυριούλη, ο οποίος έχει έρθει και αυτός να μας βοηθήσει στο demo. Αν πάμε σιγά σιγά και δεν καταφέρουμε. Εδώ πέρα. Βλέπετε, level 7 είναι ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, deflect. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παιδιά, στο παιχνίδι. Είναι ένα σαν πάρι, αν μπορώ να το πω. Γιατί αυτός είναι λίγο κνευριστικούλης ο κυριούλης. Πού είσαι εσύ εδώ πέρα. Άκλα αυτός πήγε. Λοιπόν, νομίζω ότι το gameplay, παιδιά, σε πάρα πολλά σημεία πηγαίνει περισσότερο προς το Sekiro παρά προς το Dark Souls όσον αφορά τους μηχανισμούς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα. Θα τα βρούμε σιγά σιγά με το μέρασμα του παιχνιδιού και ξεκινώντας κανονικά την ιστορία και τις πρώτες περιοχές. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα rest. Λοιπόν, και ιστορίες λοιπόν, παιδιά, έχει τα γνωστά level up, battle preparation και ιστορίες. Το παιχνίδι εννοείται ότι έχει ανελαίει το λουτάρισμα σαν τα Nioh τα παιχνίδια. Στο level up, ακόμα παιδάκια μου, δεν το έχω ψάξει. Θα το δούμε στην πορεία με το που κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Εδώ πέρα έχουμε τις ψυχές και ουσιαστικά ανεβάζουμε αυτές τις 1, 2, 3, 4, 5 κατηγορίες. Εντάξει, πιο προσεφανή είναι αυτή η οποία είναι για την, πώς λένε, για την ενέργειά μας. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες, όπως π.χ. αυτή εδώ, όπου κάνει τους εχθρούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο, ώρα και visibility για να μας εντοπίσουν. Οπότε αυτά είναι στην πορεία. Αριστερά βλέπουμε τα...
που έχουμε μαζέψει από τους εχθρούς, 319. Για το επόμενο level χρειαζόμαστε 1400 και πάει λέγοντας. Το σύστημα, να πω την αμαρτία μου λίγο, με τους εχθρούς και τα levels που έχουν οι εχθροί, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω να το ψάξω για να το καταλάβω πλήρες. Όχι, θα το χωρίσει για άλλη μια φορά, το έχω πει λίγο τέταρτη πέμπτη φορά αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, από εδώ πέρα δεν πάμε λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν σε κάτι καινούργια μονοπάτια. Λοιπόν, το λουτάρισμα που λέγαμε. Κάτω υπάρχει και το level 11, το οποίο... Κάτι θα μας κάσουν από παντού εδώ εκεί πέρα. Όχι ρε φίλε, είναι μποσάκι. Ξύλο. Εντάξει, δεν νομίζω, το παίξουμε 2-3 φορές. Ίσα ίσα να δούμε το μάχη. Dogs of the Hunt Court, are you? Δύο. Ορτομπαλίκαρο. Any who oppose us shall know only the end of our blades. Ωραία, φίλε, γιατί σε μένα. Γιατί πάω και μπλέκω με αυτά τα παιχνίδια. Like the vermin you are. Όχι σε μένα. Stay behind, αλλά... Εκεί του κάνει κατά λάθος τον τίχλε. Αν είναι δε κλειπούλη μου να κάνω ένα γκέλ. Δε στάνω, δε κάνω. Δύο χτυπήματα και πολλά είναι. Παιδιά, αλλά δεν έχουν πολύ μέχρι για να επιβιώσουν και να το χτυπήσουν τον κυριούλη. Έχει τριπλή, τετραπλή επίθεση. Πεθαίνουμε. Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αν και προσπάθησα να κάνω και μια ειδική κίνηση. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να τα κάνουμε τίφλεκ τον κυριούλη εδώ πέρα. Λογικά από 10 level θα έχει πάει 3 το δικό μας. Άμα θέλει. Ωραία φίλε ήταν. Θα τσεκάρουμε λίγο και τα... αν έχουμε κάτι καλύτερο σε gear. Εδώ μεταξύ ο άλλος ο τύπος λέει stay behind me και αγκούρια. Μόνο εμένα κυνήγαγε ο τύπας. Ο άλλος trigger δεν έκανε καθόλου. Τι να πω, πατάλφα Πέτρο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Και τι είμαστε. 10. Άρα σε μποσάκι, okay. Καλά, level up, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Πού είναι το... Where are the clothes? Δεν είναι the clothes. Λοιπόν, είναι όμως κάπου εδώ νομίζω. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε, να βάλουμε 15 defense, 17, full defense ο Θεός μαζί μας. Εδώ πέρα έχουμε κάτι καινούριο, είμαστε... Ανεβαίνουμε αρκετά εδώ πέρα με τον τζαπιόνι. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Τίποτα, τα ίδια μιζέρα πράγματα. Πέφτουμε, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Για να δούμε λιγάκι. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι τα τέτοια, είναι τα... Οι κρύσταλλοι που σπάμε και παίρνουμε σαν τις ψυχές, σαν αντίστοιχα παιχνιδάκια. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε άλλες 2-3 φορές στον κυριούλη. Πώς έγινε έτσι, Κριστέ μου. Οκ, καλώς είμαι τελικά. Λοιπόν, great danger ahead. Για να δούμε. Παιδιά, μην έχουμε αυταπάτες. Τουλάχιστον δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλω το μποσάκι σήμερα. Αλλά τουλάχιστον να χαλοβεδιάσουμε λίγο μέχρι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Είναι η 7η φορά που το έχω πει.
Για να δούμε λίγο. Δεν του κάνα deflect. Φύγε. Έλα deflect. Λέει το ξύλο. Άσε με τέλει. Όχι πολύ ενέργεια. Έλα, ας να το κάνω το σύνερ, παλικάρι μου. Stay behind me, please. Τι stay behind me, δεν έχεις κάνει τίποτα. Το deflect το πετυχαίνει, βασικά. Τελικά. Ναι, λογικό. Λοιπόν, ο τυπάς από πίσω είναι τελείως στα... Συγγνώμη, με πιέσαι ένας βήχας. Στα παπάρια του θα πω. Λοιπόν, οπότε παίζουμε μόνο με deflect με το συγκεκριμένο και ο Θεός μαζί μας να μπορέσουμε να κάνουμε και κανένα damage πίσω και από μπρος. Άντε να πω. Δεν είναι και τέτοιο, δεν είναι αυτή τη στιγμή και στον demo ευχάριστο να πάθα λεβελάρεις. Που σε κάθε τέτοιο παιχνίδι ότι λεβελάρεις, πηγαίνω μπούνια. Μια άπομαι. You'll be begging me to spare you. Τι φέρνει. Πολύ επιθετικό. Όπου παιδιά είναι. Και έχει ενέργεια 10 χιλιόμετρα εκεί πέρα. Λοιπόν. Πας και να πάω ένα level art. Εν τω μεταξύ η φάση με τον deflect γίνεται τόσο πολύ γρήγορα που χάνω το οποίο σταματάω και τελικά να μπορώ να το κάνω κανένα blow από πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν έχει τα μποσάκια blow, στα μπουμπάκια έχει blow από πίσω. Άντε να σε δούμε παλικάρι μου. Άντε να σε δούμε παλικάρι μου. Καλησπέρα στον Κώσταρο. Ωραία, το κάνουμε το blow. Το deflect. Κοίτα εδώ επίσης που κάνει. Ο Ιησούς Χριστός νικά. The flow of chi is changing. Anything. Πήγε! Μπρεύ. Έχω. Το πάει να κοπήθηκε όλο φυγάκι. Λοιπόν, αυτός πατά είναι επιθετικός. Έλα εδώ. Τι προσέχει δεν θα μου δεύτερο θάρμα, άλλο. Τσάν, θα κάνουμε ρε φίλε. Μιλάμε για ήττα, όχι χαζομάρες. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Ουφ. Λοιπόν, Τσάκ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν παίζεις τέτοια παιχνίδια, αλλά ετοιμάζω για τελείο το co-op. Μα την Παναγία, δεν θα μου σπάσει εμένα τα νεύρα. Αυτό το. Και είχαμε και πιο διασκεδαστικά με το co-op, ομολόγω. Λοιπόν, όπως έλεγα και στον αγαπητό μου φίλο, θα τα πω τώρα, έχει ένα σύστημα μάχης το οποίο είναι μια παραλλαγή βασικά του. Πώς το λένε,
του Dark Souls, αλλά είναι πολύ περισσότερο πιο κοντά στο σύστημα του Nioh γενικώς, με ύψιλον, χ τα χτυπήματα, κάποιες πλήκες δυνάμεις όπως αυτές εδώ πέρα. Παίζει πάρα πολύ με πάρη και dodge, μα σε τρομερό σημείο. Κάτσε λίγο πριν ξεκινήσουμε να πάμε στον μποσάκι. Δεν ξέρω πόσες φορές θα το παίξουμε, παιδιά, αλλά θα το δούμε. Εδώ πέρα έχει κάτι μομπάκια. Λοιπόν... Είσαι θεόλης, το αγαπημένο παιχνίδι ever. Μακράν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα που είναι κυρίουλης αυτός, να το κάνουμε. Γιατί μας κλείσανε κι αυτοί. Ωπα, αυτό λοιπόν είναι το όλο κόλπο στο παιχνίδι, το πάρει. Και το dodge είναι σημαντικό. Το οποίο όπως βλέπεις το κάνω πάρα πολύ δυσκολημένα. Κάτσε να πάρουμε και λίγο health. Και νομίζω ότι είναι ένας τυπάκος πάνω από εδώ πέρα. Τι κάνει τώρα αυτό το τόξο. Λοιπόν, τσέκαρα λίγο τα συστήματα χθες, να πω την αμαρτία με αυτό το 10 και τα διάφορα levels τα οποία υπάρχουν κάτω από τους χαρακτήρες είναι μάλλον επίπεδο δυσκολίας. Και όταν πεθαίνεις, για να ξαναπάρεις το δικό σου επίπεδο, που είναι το 10 που γράφει από εκεί πέρα κάτω, ουσιαστικά πρέπει να ξανασκοτώσεις τον ίδιο τον εχθρό που σου το είχε φορμάρει γενικώς την όλη φάση. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα θα πάμε να φάμε λίγο νελέι το ξύλο. Νομίζω ότι δεν λεβελάραμε κάτι. Και εδώ πέρα είναι το κλασικό bonfire στα άλλα τα παιχνίδια. Celering. Όχι, έχουμε 1400. 300, νομίζω όχι, οπότε είμαστε κομπλέ από εδώ. Λοιπόν, παίζει πάρα πολύ αυτό το πάρι, αλλά αυτό το ποσάκι που έχουν βάλει στο demo είναι σε φάση τεστοστερόνι Red Bull Anelator. Κοίτα εδώ πόσο sky refer, κοίτα εδώ. Και ο άλλος ο άχρηστος δίπλα δεν κάνει κάτι. Κοίτα εδώ, πώς θα σκάζει. You'll be begging me to spare you. Ωραία, του το κάνει το πάρι, γιατί λες. Κάτι κάνω λάθος. Κοίτα εδώ αυτό το σαρατάκι. Έχεις εσκιστεί. Εδώ μεταξύ όλος άκουσε ότι κάνει τίποτα. Κάτι το καταραμένο. Πάει μέσα από τα πλήμια. Έλα, έλα, άσε με ρε. Κάτι καλό έκανα, παιδιά. Εντάξει, μόνο με πάτε. Ο άλλος, ο άλλος, λέει, μείνε πίσω για να μην... Πόσο το πήγαμε τώρα σε ενέργεια τον τύπο. Να το πήγαμε λίγο στη μέση, Άντε, πάμε να το δοκιμάσουμε άλλη μια δύο φορές. Εν τω μεταξύ, τσακ, έχει τέτοιο. Έχει δύο κλασικά. Βασικά, όχι. Νομίζω ότι έχει πολλά performances mood στην κονσόλα και στο X και στο S. Άλλα είναι για frame rate, άλλα είναι για το. Πώς θα λένε, για τα καλύτερα γραφικά. Εγώ προς το παρόν έβαλα να πω την αμαρτία μου το frame rate. Το παιχνίδι είναι γενικά όμορφο. Είναι γενικά όμορφο και μενώνται αυτή η φάση. Και πώς το λένε. Και νομίζω ότι είναι και αρκετά πιο smooth το combat στα περισσότερα frames. Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Για να δούμε τώρα τι ξύλο θα φάμε για άλλη μια φορά. Βέρε φίλε. Εδώ μεταξύ πως είμαι έτσι ντυμένος ρε φίλε.
Αλλά εντωμεταξύ, τώρα καλά. Από άλλη μια φορά εντωμεταξύ να τα κάνω πολλά τα εντωμεταξύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, είμαι και με τρία φλασκιά εδώ πέρα. Μάλλον Τζακ, αυτή είναι γενικά μια πίστα η οποία μάλλον την έχουν φτιάξει μόνο για το demo και είπαν εκεί πέρα λίγο στο τέλος, παιδιά πάρτε λίγο να καθίστε γιατί έρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο με το πάρει. Αλλιώς θα έντε να σε δούμε. Έλα κράτη. Ωραία, το έκανα ρε φίλε το πάρει όμως. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ ρε, είναι σκούς το τέτοιο ρε φίλε, αν έχεις το Θεό σου. Τώρα με έχει χιλιάσει αυτός. Βρε, με έχει χιλιάσει αυτός. Θα σε πάρει στο λαό. Δεν είχαμε καλύτερο gear. Δεν καμώ το. Δεν έχουμε gear καρδιά μας. Έλα, για να σε δούμε. Πάμε λοιπόν, παιδιά, πάρει. Πάρει και ποιος τον πάρει. I'll crush you like the vermin you are. That's what you get. Τεν γιορ γουνς ρε. Πόπο με το κοκοβιό. Αχ, τώρα μου έχεις πάει στα νεύρα. Το πάρει να με πάρει. Χριστέ μου. Περνάνε ο πιο άχρηστος NPC που έχω πετύχει ποτέ στη ζωή μου. Και έχω πετύχει πολλούς άχρηστους NPC.
Όπου τώρα μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Και σου σκάει μήνυμα στο Twitter, Pretty bra. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα για σου τιέν. Πω, η μέρα είναι καταστροφική. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Έχει μια τριπλή επίθεση που μάλλον και στις τρεις επιθέσεις πρέπει να του κάνουμε του τυπά, πώς το λένε, το deflect πάρει και τα λοιπά. Και αν αποφασίσει και λίγο και άλλος ο NCP να παίξει, νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε μέχρι τη μέση. Αυτή η αισιοδοξία με τρελαίνει. Να. Κοίτα τώρα ρε παιδί μου, κοίτα παλικάρι, ρε. Λειτουργά λίγο ρε φίλε, λειτουργά λίγο. Πω 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 πω, τι είναι τούτος ρε. Ρε τι είναι τούτος. Λοιπόν πάμε, τριπλή επίθεση που θέλει και στα τρία χτυπήματα πάρει. Λοιπόν, για να σε δούμε. Okay, αυτό το κάνεις εσύ, πάμε να σε δούμε. Μη πάρει που να με πάρει. Αυτό είναι να με πάρει. Αλλά αυτό δεν θα πάρει που κάνει. Αυτή νομίζω κάτι κάνουμε λάθος στη στρατηγική μας. Αχ, πάρει που να σε πάρει. Με το πάρει. Άντε να δούμε. Και δεν θέλει πάρει, deflect το λέει το παιχνίδι. Τόσα παιχνίδια υπάρχουν ρε φίλε. Και εμείς το ανώμαλο πήγαμε. Κοίτα τι ρε, είσαι το πράγμα. Τον ακούτε, I shall protect you from further harm. Και δεν κάνει τίποτα τίποτα. Οπότε ουσιαστικά θέλει δύο, σε θέλει σίγουρα deflect και στην κόκκινη την επίθεση. Θέλει deflect και σε αυτή, να θέλει deflect και, εσείς, και στη μία από τις δύο. Λογικά μετά που κάνει την πρώτη, μπαράς και φεύγει φαντάζομαι. Γιατί πρέπει να τον διακόπτει το χτύπημά μας. Άντε πάλι. Πάμε! Take 28. Έλα εδώ να σε δούμε τώρα, να σε μελετήσουμε. Όχι ρε φίλε. Παναγία μου, βοήθησε με. Βιάζουμε να κάνω το τέτοιο. Το deflect και το πάρι ουσιαστικά είναι με το μοχλό και το βήτα ταυτόχρονα, αλλά πρέπει λίγο να το βρω στο ρυθμό του. Άντε να σε δούμε. Αυτό ήταν. Και δεν σε χάρισε το παιδιέ. Θέλεις να το βαρέσεις καθόλου, φλικούλη. Όχι!
τον άκουσε τον. Μας έσκησε ο τύπος. Έτσι μου έρχεται να πάω να φάω το άλλο το μπάκι. Γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικό ρε φίλε. I'll crush you. Φίλε, έχουμε φαΐτα. Έχουμε φαΐτα. Πάμε ρε παιδιά, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα παίξουμε άλλες μία με δύο φορές και θα το κλείσουμε. Έχετε καταλάβει περίπου τι μας περιμένει τον Μάρτι σαν παιχνίδι. Μάρτι δεν εννοείται. Φάγαμε τα, φάγαμε τα.
Πάγαμε ήττα. Λοιπόν, πάμε να πες πούμε μία τελευταία φορά, παιδιά, για να πάρουμε περίπου τι γίνεται και να προσφέρουμε και το βιντεάκι μας. Λοιπόν, παιδάκι, αυτό είναι γενικό το demo το οποίο κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Έχουμε να φάμε πολύ μεγάλες ήττες, αλλά θα περάσουμε καλά, πιστεύω, γενικώς, γιατί είναι και λίγο ο σαδομαζοχισμός ο οποίος έχουμε σαν gamers. Αυτό είναι το βιντεάκι, παιδάκια, θα το ανεβάσω και λιγάκι στο YouTube. Να είμαστε καλά και να περάσουμε όμορφα όταν έρθει 3 του μηνός στο Game Pass. Καλό απόγευμα σε όλους.